Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Το Survivor All Star μετά και τη χθεσινή 5-7 αποχώρηση της Στέλλας Ανδρεάδου μπαίνει επισήμως στην τελική του ευθεία. Τέσσερις παίκτες έχουν απομείνει στον Άγιο Δομήνικο, Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Νίκος Μπάρτζης, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, και από αυτούς μόνο οι τρεις θα προκριθούν στον ημιτελικό του reality που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου στο Άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι, μια μέρα πριν τον μεγάλο τελικό που θα γίνει την Τρίτη 11 Ιουλίου. Η Στέλλα Ανδρεάδου δυστυχώς ήταν η μεγάλη άτυχη της παρέας, αφού έφτασε στην πηγή και νερό δεν ήπιε. Ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι αφού κατάφερε να φτάσει στην τελική πενταδά, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, λαν σκεφτεί κανείς πως για όσες εβδομάδες έκατσε στον Άγιο Δομήνικο πήρε σύνολο, φεύγοντας από το παιχνίδι, 130.000, πραγματικά δεν τη χαρακτηρίζει και άτυχη. Αξίζει να σημειωθεί πως η Στέλλα στον αποχαιρετιστήριο λόγο της δήλωσε χαρακτηριστικά, τον εκτίμησα πριν καν τον γνωρίσω για την αντικειμενικότητά του για τον ακέραιο χαρακτήρα του, ήταν πάντα δίκαιος, μετά που τον γνώρισα και ήρθε στην ομάδα μου κατάλαβα ότι είχα δίκιο και ήρθαμε αρκετά κοντά. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σηκώσει το τρόπαιο ο Μάριος, χωρίς να σημαίνει πως τα άλλα παιδιά δεν το αξίζουν. Εσείς τι λέτε, θα το σηκώσει τελικά ο Μάριος, εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθήσουμε live ημιτελικό και τελικό από το Άλσος Βεϊκού. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, για το αγαπημένο μας reality και τα νέα από τον Άγιο Δομήνικο.